Δεν λίγο αργότερα αυτά. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, η Άννα Βύση και ο Γιώργος Μαργαρίτης διαψεύδουν τις φήμες για συνεργασία. Άκου τι έχει γίνει τώρα. Εχθές έκανα το γύρο του διαδικτύου μία είδηση ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης θα είναι ο άνθρωπος που θα βρεθεί το χειμώνα στο πλευρό της Άννας Βύση στις ζωντανές εμφανίσεις της. Το πιο απλό από όλα λοιπόν. Το fd.gr επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος διέψευσε την είδηση ότι ποτέ δεν έχει γίνει κανένας είδους τέτοια συζήτηση και ότι ο ίδιος το μόνο που θέλει να κάνει είναι να τραγουδάει τσιτσάνι και έχει βάλει μπροστά αυτό ακριβώς. Κάνει live εμφανίσεις στα τσιτσάνι, όπως λέει. Μάλιστα. Πριν από λίγες ώρες όμως και η Άννα Βύση η ίδια διέψευσε την είδηση για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαργαρίτη, μιλώντας στον σταθμό της Κεφαλονιάς στο Κόσμος, λέγοντας ότι μην ακούτε τίποτα, τίποτα από όλα όσα πρόκειται να ακούσετε δεν θα ισχύει, θα είμαι στο ρεξ με ένα σχήμα που κανείς δεν το περιμένει και τώρα αρχίζει να ξεκαθαρίζεται. Εμένα πάντως μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία και δεν σου κρύβω ότι μερικές μου πληροφορίες ήθελαν τους δύο καλλιτέχνες να είναι έτσι σε μία ίσως θετική διάθεση στο να συνεργαστούν. Άκου. Αλλά τελικά δεν. Είναι από αυτό που λέμε: πέσαν πολλά ονόματα στο τραπέζι. Δεν σημαίνει όμως ότι αν πέσουν 10 ονόματα θα αρχίσεις να λες ότι θα συνεργαστούν μεταξύ τους. Όχι. Δεν έγινε ποτέ να φτάσουν πολλές φορές σε αυτή τη συζήτηση. Να ξέρεις, μια συνεργασία προκύπτει έτσι και από μια κουβεντούλα. Βέβαια. Και από και μια φήμη. Πετάς μια ιδέα στο τραπέζι, έτσι. Αυτή αρέσει, κάποιος την επεξεργάζεται και μετά την προχωρά. Ακριβώς. Χρήσλα μου, πάρα πολύ.